Σε κάθε έδρα περιφερειακής ενότητας προωθείται η δημιουργία ενός πειραματικού και ενός πρότυπου σχολείου, όπως τόνισε σήμερα, κατά την επίσκεψή της στο πειραματικό σχολείο Ηρακλείου, η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπουργείου, που θα τρέξει σύντομα, προσθέτοντας ότι στις δομές θα προσθεθεί και ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ, μια προσπάθεια να ενισχυθεί η επαγγελματική εκπαίδευση. Ένα πρότυπο και ένα πειραματικό στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητος. Αυτό είναι μια προγραμματική δήλωση, την οποία φέτος ήδη με τις ομάδες εργασίας, με τη νέα επιτροπή η οποία θα διοικεί τα πειραματικά. Το έχουμε σαν προτεραιότητα. Θα το δείτε λοιπόν να ξετυλίγεται τα μέσα επόμενα χρόνια. Εμείς θα προσπαθήσουμε, να ξέρετε, να έχουμε δείγματα είτε σε πιλωτική βάση και την επόμενη χρονιά. Θα το κάνουμε και στα επαγγελματικά. Έχουμε ήδη πει ότι θέλουμε και πρότυπο ΕΠΑΛ. Εκεί δηλαδή που διενεργείται η επαγγελματική εκπαίδευση, εκεί που τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους κλάδους, με τους τομείς και με τις ανάγκες της αγοράς, τους ή άλλους, θέλουμε τη δημιουργία πρότυπου ΕΠΑΛ. Ήδη σε αυτό εργαζόμαστε και μπορεί να έχουμε ούτως ή άλλως και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύντομα, θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη, συνεχίζοντας την επίσκεψή της στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε σε όσα από χθες συζήτησε με εκπαιδευτικούς, συμπληρώνοντας ότι και σε ό,τι αφορά τα κτηριακής φύσης προβλήματα, αλλά και ελλείψεις εκπαιδευτικών, θα επιχειρηθεί να λυθούν το συντομότερο δυνατό. Θα πάω στις διευθύνσεις να δω τους υπαλλήλους μας εκεί, τους συνεργάτες μας, έτσι ώστε να δω θέματα λειτουργίας κενών. Ελλείψεων στα σχολεία, αλλά και το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορη την τοποθέτηση των αναπληρωτών την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ πλούσια η επίσκεψη. Η Υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, επανέλαβε ότι οι διαδικασίες για την προκήρυξη 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ενώ σε ό,τι αφορά το άσυλο και τη συζήτηση που γίνεται, η ίδια υποστήριξε ότι αυτό δεν καταργήθηκε ποτέ, όπως λέγεται, αλλά επανήλθε στην πραγματική του διάσταση. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΑΣΕΠ, ήδη τα δύο πρώτα κομμάτια των προκηρύξεων έχουν βγει, οι προσωρινοί πίνακες. Έχουμε λοιπόν διαβεβαίωση ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχεί κάποιος για το θέμα των κονδυλίων. Υπάρχει λοιπόν μια διάταξη η οποία επανέφερε την πραγματική διάσταση της προάσπισης του ασύλου, της ελευθερίας της διακίνησης ιδεών, αλλά και της ελευθερίας να διδάξει ο εκπαιδευτικός τελικά το μάθημα το οποίο, την ενότητα την οποία καλείται να διδάξει. Νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία και η υπομπτουσία, αν θέλετε, τη συζήτηση που κάνουμε. Η κυρία Ζαχαράκη στο Δημαρχείο Ηρακλείου υπέγραψε συμφωνητικό παραχώρηση οικοπαίδου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανέγερση νέου κτηρίου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. Να δοθεί μια δυνατότητα για ευρωπαϊκή παιδεία, για πολλές και ενδιαφέρουσες προσλαμβάνουσες για τα παιδιά, αλλά συγχρόνως όμως και ένας χώρος αρκετά μεγάλος πιθανότητα να στηγάσει και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.